Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στη διάσωση 106 προσφύγων και μεταναστών, μεταξύ των οποίων και 37 παιδιά, από την περιοχή Λιμενάρη της Στήλου, προέβησαν οι λιμενικές αρχές. Πλοίο ανοιχτής θαλάσσης κατάφερε να προσεγγίσει το σημείο και να τους απεγκλωβίσει. Οι αλλοδαποί, 37 άντρες, 32 γυναίκες και 37 ανήλικοι, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Στήλου. Προανάκριση διενεργείται από τον λιμενικό σταθμό Τήλου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου. Ένα επεισόδιο που σημειώθηκε με μία γυναίκα στο λιμάνι της Στήλου περιγράφει σε ανάρτησή της στο Facebook η δήμαρχο του νησιού Μαρία Καμά. Στην ανάρτησή της η δήμαρχος Στήλου κάνει λόγο για δύο όψεις του νομίσματος κατά την άφιξη των 106 διασωθέντων. Από τη μία, σύμφωνα με την κυρία Καμά, άντρες κλαίγοντας και κρατώντας αρκετοί από αυτούς τα μικρά παιδιά τους αγκαλιά, να ευχαριστούν τους λιμενικούς και να προσπαθούν να τους φιλήσουν τα χέρια, και από την άλλη μία κυρία που ψάρευε με το σύζυγό της και η οποία ζήτησε κατά την δήμαρχο της Στήλου να τους πετάξουν στη θάλασσα. Στο τέλος δε, όταν η γυναίκα προσπάθησε να τραβήξει βίντεο τη δήμαρχο Τήλου, η κυρία Καμά της είπε «Κυρία μου, αυτό το νησί δεν κάνει για εσάς». Στην αύξηση των μεταναστευτικών των ροών αλλά και τη συνεργασία με την Τουρκία, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νίκος Παναγιωτόπουλος, μιλώντας σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή του Action 24. Ο Υπουργός εκτίμησε ότι την αύξηση των μεταναστευτικών ροών έχει ευνοήσει και ο καιρός και ότι οι ροές θα είναι αυξημένες και το Σεπτέμβριο αλλά και τον Οκτώβριο, αν ο καιρός είναι καλός, όπως άλλωστε είχε γίνει και πέρυσι. Χωρίς περιστροφές, ναι, έχουν αυξηθεί οι μεταναστευτικές ροές. Αλλά και πέρυσι τέτοια εποχή είχαμε αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Πάντα τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο και τους καλοκαιρινούς μήνες γενικά, και λόγω της ευχερέστερης μετάβασης από τη θάλασσα λόγω καιρικών συνθήκων καλύτερων το καλοκαίρι, οι μεταναστευτικές ροές είναι αυξημένες. Ιδίως κατά τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη, πριν χαλάσει ο καιρός, κατά τον Οκτώβρη-Νοέμβρη, όπως είναι γνωστό στις θάλασσές μας. Όμως, ο ρυθμός αύξησής τους, όπως σας είπα, είναι σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Οι δομές γεμίζουν και αδειάζουν πιο γρήγορα. Αυτή τη στιγμή, περίπου, η χωρητικότητά τους, μάλλον αυτή τη στιγμή σε φιλοξενούμενους, είναι περί το 50%. Περί το 50% λοιπόν της δυναμικής των δομών αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με μετανάστες. Πληρότητα 50%. Υπάρχουν περιθώρια. Για σας είναι υπάρχουν μεγάλο. Περιθώρια. Κάποιες είναι για μένα ένα φυσιολογικό ποσοστό για να υπάρχει ας πούμε και κάποια άνεση. Βέβαια κάποιες δομές σε κάποια νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, κυρίως στην Κο και στη Λέρο, αυτή τη στιγμή πιέζονται από τις αυξημένες αφίξεις εκεί στη συγκεκριμένη περιοχή του Νοτιοανατολικού Αιγαίου. Πώς αντιμετωπίσετε, γιατί είναι και η Κος, είναι και η Ρόδος, που είναι πιο ασφικτικά τα πράγματα. Η Ρόδος δεν έχει δομή. Επομένως, η κίνηση προς Ρόδο, προς Σίμη, προς τα μικρά νησιά, διοχετεύεται όλες τις δομές της Κο και της Λέρου, αφού βέβαια εντοπιστούν και συλληφθούν οι εισερχόμενοι. Και αυτή, οφείλω να το πω, είναι δουλειά του λιμενικού και της αστυνομίας. Εμείς έχουμε εικόνα του τι γίνεται, αλλά παρεμβαίνουμε ως Υπουργείο άπαξ και περιέλθουν στα χέρια του ελληνικού κράτους, οπότε θα πρέπει το ελληνικό κράτος να τους υποδεχθεί, να τους καταγράψει, γιατί όλοι θέλουν να καταγραφούν, να αποκτήσουν το στάτους του πρόσφυγα και επομένως ταξιδιωτικά έγγραφα για να φύγουν προς Ευρώπη, Γερμανία, Σουηδία, Ολλανδία, δεν ξέρω ποιος είναι ο τελικός προορισμός. Εκεί μπαίνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με τις αρμόδιες υπηρεσίες υποδοχής στις δομές. Τώρα η συνεργασία των ελληνικών και των τουρκικών αρχών, να πάμε και λιγάκι σε αυτό. Σε τι επίπεδο βρίσκονται, θέλω να πω, για ένα έγκλημα το οποίο κυριαρχεί και το οποίο βλέπουμε τους διακινητές πολλές φορές εκεί να οργανώνονται επί της ουσίας. Ποια είναι η επαφή, δηλαδή πού βρισκόμαστε τώρα, σε τι επίπεδο βρισκόμαστε επικοινωνιακά. Εδώ και κάποιο καιρό υπάρχει μια, να το πω έτσι, συνεργασία, άλλες φορές πιο έντονη, άλλες φορές λιγότερο, με την τουρκική πλευρά. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να καταπολεμηθούν τα κυκλώματα των διακινητών, που είναι εγκληματίες, είναι μια εγκληματική δραστηριότητα. Απλά εδώ τα αγαθά εντός εισαγωγικών δεν είναι ναρκωτικά μεταφορά με τα κύκλωα, αλλά άνθρωποι. Και δυστυχώς ή ευτυχώς λέω εγώ, αυτά δεν μπορούν να κατασχεθούν ή να καταστραφούν. Τους ανθρώπους πρέπει να τους περισσώζουμε και να εξασφαλίζουμε ότι δεν θα κινδυνεύσουν στη θάλασσα.
Εκεί το λιμενικό έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, παράλληλα όμως να υπερασπιζόμαστε τα σύνορά μας και τα θαλάσσια. Δύο μήνες μετά τις πρόορες εκλογές, φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας αναλαμβάνει ο 73χρονος συντηρητικός και πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Brexit, Μισελ Μπαρνιέ, που κατήχε στο παρελθόν διάφορους κυβερνητικούς ρόλους. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν διόρισε την Πέμπτη τον Μπαρνιέ και του ανέθεσε να σχηματίσει νέα κυβέρνηση, ελπίζοντας να τερματίσει το πολιτικό αδιέξοδο εβδομάδων μετά την προκήρυξη πρώην εκλογών που οδήγησαν σε εθνοσυνέλευση χωρίς κόμμα πλειοψηφίας. Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή του το Μέγαρο Ελυσίων αναφέρει ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν εξασφάλισε ότι ο Μισελ Μπαρνιέ πληρεί τις προϋποθέσεις σταθερότητας και της ευρύτερης ενότητας στην υπηρεσία της χώρας. Ο Μπαρνιέ θα γίνει ο γυραιότερος πρωθυπουργός της Πέμπτης Δημοκρατίας, διαδεχόμενος τον 35χρονο Γκαμπριέλ Ατάλ, ο οποίος ήταν ο νεότερος σε ηλικία πρωθυπουργός. Πλήθος συγγενών, φίλων και ανθρώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο αποχαιρέτησαν το μεσημέρι της Πέμπτης στο κημητήριο ζωγράφου τον Δάνη Κατρανίδη, που άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Κυριακή στα 75 του χρόνια. Η συγκίνηση για το θάνατο του ηθοποιού ήταν μεγάλη και πλήθος κόσμου να σπέβδε για να πει το τελευταίο αντίο στον σπουδαίο ηθοποιό. Από το τελευταίο αντίο δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι πρώην σύζυγοι του ηθοποιού, Μίρκα Παπακοσταντίνου και Ελίζα Πάλι. Ο Δάνης Κατρανίδης είχε αποσυρθεί από τα καλλιτεχνικά δρόμενα τα τελευταία χρόνια, καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Ο ηθοποιός υπήρξε μεγάλος πρωταγωνιστής για περισσότερο από 40 χρόνια στη μεγάλη και τη μικρή οθόνη και μεγάλος θεατράνθρωπος. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να αποχαιρετήσουμε έναν υπέροχο ηθοποιό, αλλά και έναν σπουδαίο άνθρωπο. Εγώ είχα την τιμή, τη χαρά να συνεργαστώ μαζί του, να γίνουμε φίλοι, να καταλάβω πραγματικά την ψυχή του και πόσο σπουδαία ήταν. Δουλέψαμε μαζί και στο θέατρο, στην περιοδία τότε που έγινε την κατάσταση του Κωνσταντζόγλου, στην περιοδία του Γαλλική Δημητράκη. Μια υπέροχη εμπειρία, αλλά και στην τηλεόραση. Δουλέψαμε δύο φορές. Και λυπάμαι τόσο πολύ που σήμερα ταξιδεύω, αλλά από την άλλη σκέφτομαι ότι η ψυχή του έτσι φωτεινή που ήταν είναι σε καλό δρόμο προς το φως και αυτό σου εύχομαι. Καλό ταξίδι, το θυμάμαι πάντα με πολύ 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 αγάπη. Στις στιγμές δεν έχει να πει κανείς πολλά, τα λόγια δεν έχουν καμία θέση. Εκεί είναι πολύ μεγάλη στιγμή, δεν χωράνε σε περιγραφή. Μόνο που σκεφτόμουν όταν ερχόμουν την δική δία, δεν μπορώ ακόμα να το πιστέψω, είναι αποστασιοποιημένοι εντελώς όπως και όλοι μας. Είναι ότι πρώτη φορά βρισκόμαστε με τον Δάνη χωρίς να γελάμε. Αυτό μου φαίνεται ακόμα χειρότερο από κάποια οποιαδήποτε άλλη σκέψη. Ότι είναι για δες τώρα που θα δω το Γιάννη και τον Δάνη και δεν θα γελάσουν. Θέλω λοιπόν να ευχηθώ και να ελπίζω κάτι, ότι ο Δάνης ήταν ένα πολύ λατρευτό μέλος της οικογένειάς μας, της επαγγελματικής μας οικογένειας που είναι πολύ ισχυρή οικογένεια. Και είμαστε τώρα πολύ φτωχότεροι. Ο Δάνης, ένα σπάνιο μείγμα αξιοπρέπειο για τον αγωνισμό και ευγένειο. Δεν θα μιλήσω για το ταλέντο του, αυτό είναι ο Δάνης. Το ξεκίνημα το καλλιτεχνικό μου ήταν μαζί με τον Δάνη. Μικρότερος εγώ, αλλά ο Δάνης νέος εσωτερικά και εξωτερικά παρέμεινε νέος μέχρι το τέλος και όμορφο. Και ήταν όχι μόνο ένας gentleman, αλλά ένας συγκλονιστικός φίλος, ευγενής, με διαφορετικότητα, πολύ μεγάλο ταλέντο και γενναίος μέχρι τέλος. Θα το θυμόμαι. Σήμερα θα αποχαιρετήσουμε όλοι μαζί έναν σπουδαίο άνθρωπο, έναν ταλαντούχο καλλιτέχνη,
Τον ζήσαμε, τον αγαπήσαμε, τον λατρέψαμε. Ένα τεράστιο ταλέντο. Μάθαμε από αυτόν πάρα πολλά. Το πιο σημαντικό είναι ότι ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλη Κουτουλάκη στην ΚΟ και στο Γυαλί, για να παρευρεθεί στην τιμητική εκδήλωση στο πηγάδι του Μιαούλη, ο κύριος Κουτουλάκης τόνισε την ολοκληρωμένη στρατηγική του Υπουργείου για τον νησιωτικό χώρο με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξή τους. Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο τραπέζι των συζητήσεων με τον Δήμαρχο κύριο Κοροναίο και την Έπαρχο ΚΟ Νησίρου κυρία Ντίνα Σβήνου, μπήκαν οι λιμενικές υποδομές, το νερό και η αφαλάτωση στα μικρά νησιά με ανάλογες επιδοτήσεις όπως αυτή της Νησίρου στα προβλήματα της διασυνδεσιμότητας των νησιών καθώς και στις προσπάθειες συγκράτησης των τιμών των άβλων οι οποίες έχουν εκτοξευτεί και το Υπουργείο έχει δημιουργήσει παρατηρητήριο τιμών για να αποφευχθούν παραδείγματα κακής τιμολόγησης. Αρχικά να πω, είναι μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκομαι εδώ εκπροσωπώντας και τον Πρωθυπουργό φυσικά για σε αυτούς τους εορτασμούς. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει και θα ήθελα να συγχαρώ και την κυρία Έπαρχο για την πρωτοβουλία και τον Δήμαρχο της Νησίρου και νομίζω ότι πλέον θα γίνει θεσμός γιατί οφείλουμε να τιμάμε την ιστορία μας και να αναδεικνύουμε και τα σύγχρονα μηνύματα διότι αυτό το οποίο πρεσβεύει και σηματοδοτεί εδώ το σημείο στο οποίο καταθέσαμε και το στεφάνι ότι οι μεγάλοι στρατηγοί και οι μεγάλοι ναύαρχοι ορίζονται και από την ορθή σκέψη στο πώς υποστηρίζουν τις γραμμές του αγώνα. Η ναυμαχία του Γέροντα είχε την επιτυχία που είχε, γιατί ο ναύαρχος Μιαούλης με ρίμνησε για την τροφοδοσία. Κάνοντας λίγο αυτόν τον παραλληλισμό, θα πω ότι και το σύγχρονο ελληνικό κράτος αυτό πρέπει να κάνει: να στηρίξει τα νησιά μας, τις υποδομές, ακριβώς για να μπορούμε να στηρίξουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη, μια ανάπτυξη που θα έχει χαρακτηριστικά τα οποία θέλουμε. Με την κυρία Έπαρχο, με την οποία συνδεόμαστε φυσικά στενότατη συνεργασία σε πάρα πολλά επίπεδα και με την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και τον κύριο Χατζημάρκο, είχαμε την ευκαιρία λίγο να συζητήσουμε τα θέματα των υποδομών. Φέτος το καλοκαίρι, νομίζω το 24, είναι ένα έτος αρκετά διδακτικό για όλους μας και στον τρόπο που διαχειριζόμαστε τους προορισμούς, τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τις κρίσιμες υποδομές. Το κομμάτι του νερού μας ταλαιπώρησε. Πρέπει να δούμε τι δεν πήγε καλά, τι πήγε καλά. Νομίζω ότι οικώς υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα συνεργασίας το οποίο διαπιστώνω διαρκώς, το οποίο είναι σημαντικό να θωρακιστεί. Δήμος, περιφέρεια, η κυρία Έπαρχος που είναι καθοριστική η παρουσία της και συγγνώμη που τονίζω λίγο την μεγάλη εμπειρία που κανείς οφείλει να έχει από την αγορά. Και αυτό φαίνεται στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις τοπικές υποθέσεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε να διαχειριστούμε έναν προορισμό και ένα σύμπλεγμα νησιών, το οποίο δίνει στον εθνικό προϋπολογισμό και στην εθνική οικονομία τα μέγιστα. Άρα πρέπει και το ίδιο το κράτος να επιστρέφει αυτή την προστιθέμενη αξία. Συζητήσαμε λοιπόν τα θέματα και των λιμενικών υποδομών και τα θέματα των κρίσιμων υποδομών που υποστηρίζουν την οικονομική δραστηριότητα. Η υδροδότηση, σας είπα, πολύ σημαντικό. Και το Α και το Ω των νησιών μας είναι η διασυνδεσιμότητα φυσικά. Το Α και το Ω της νησιωτικότητας είναι πώς θα καταφέρεις την γεωγραφική ασυνέχεια να την θεραπεύσεις. Άρα θα έπρεπε και πρέπει να ασχολούμαστε με το πώς θα βελτιώσουμε τη σύνδεση, γιατί αυτό συνδέεται και με το αίσθημα της ασφάλειας του νησιώτη. Να νιώθει ότι και η τροφοδοσία αλλά και η σύνδεσή του με μεγαλύτερα νησιά αλλά και με τον Πειραιά θα είναι διαρκής. Τα τελευταία 5 χρόνια στο Υπουργείο Ναυτιλίας γίνεται μια πολύ συστηματική δουλειά. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε βιώσει, ειδικά τα Δωδεκάνησα αναβάθμισαν σημαντικά τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις, επενδύθηκαν νέα χρήματα. Ένα εισιτήριο όμως να με επιτρέψετε, το οποίο συμβαίνει μόνο εδώ στα Δωδεκάνησα. Είστε από την Κρήτη και γνωρίζετε πολύ καλά ότι στην Κρήτη η σύνδεση με τον Πειραιά, τα εισιτήρια είναι σχεδόν το ίμιση σε σχέση με τις Δωδεκάνησα. Ως Γενικός Γραμματέας βέβαια όλων των νησιών, δεν αφήνω την καταγωγή μου να με επηρεάσει, αλλά κυρίως να δούμε όμως τα θέματα ανταγωνισμού. Πολύ σωστά ο κόσμος διαμαρτύρεται για το υψηλό κόστος. Φυσικά να πούμε εδώ ότι οι πληρότητες απ' την άλλη δείχνουν ότι συνεχίζει ο κόσμος να επιλέγει αυτό το μέσο και πάντα η ακτοπλοεία θα είναι το Α και το Ω και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε. Ούτως ή άλλως έχουν αναλυφθεί συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και από τον κύριο Υπουργό τον Χρήστο Στυλιανίδη και με τον υφυπουργό μας τον Στέφανο τον Κίκα αλλά και με τον Γιάννη τον Παπά, τον μέχρι πρότινος υφυπουργό Ναυτιλίας, όπου η συζήτηση αυτή έχει να κάνει με το πώς οι εταιρείες θα μπορέσουν καταρχάς να συγκρατήσουν τα αυξημένα κόστη. Αντιλαμβανόμαστε και στηρίξαμε ως κράτος, να θυμίσω εδώ, τις εταιρείες εν μέσω COVID, εν μέσω πανδημίας και εν μέσω αύξησης των τιμών των πετρελαίων. Περιμένουμε να ανταποκριθούν και εκείνες. Βέβαια, έχουν ανακοινώσει αρκετές εκπτωτικές πολιτικές που πιέζουμε και εμείς. Έχει θεσπιστεί το παρατηρητήριο τιμών και πλέον το Υπουργείο επιλαμβάνεται θεμάτων και
αν θέλετε, κακής τιμολόγησης ή μη έγκαιρης ενημέρωσης, γιατί είχαμε και τέτοια φαινόμενα, ίσως όχι τότε στα Δωδεκάνησα, αλλά σε άλλες περιοχές. Επομένως, το κράτος λειτουργεί, έχει ήδη ο Υπουργός απευθυνθεί και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, ώστε να διασφαλίσουμε ότι όλα αυτά δεν γίνονται εις βάρος των νησιωτών. Συνέντευξη παραχώρησαν στο Δημοτικό Μέγαρο ο τέος Υφυπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Παπάς και ο Δήμαρχος μετά την συνάντηση που είχαν για τα θέματα που ο βουλευτής Δωδεκανήσου είχε προγραμματίσει κατά τη θητεία του στο Υπουργείο και αφορούν την Κάλυμνο. Τόσο ο Γιάννης Παπάς όσο και ο Δήμαρχος, παρουσία και του Προέδρου της ΔΕΙΑΚ, αναφέρθηκαν στη Σχολή Μηχανικών της ΑΕΝ που προχωρά και ο τέος Υφυπουργός τόνισε πως εξετάζεται η δυνατότητα και για το εγκαταλελειμμένο κτίριο της Φιλιανής, ώστε να ενισχυθούν οι κτηριακές υποδομές της ΑΕΝ στο νησί. Νομίζω πως για το νησί της Καλύμνου κάναμε αρκετά πράγματα. Σχεδιάσαμε αρκετά πράγματα, πολλά τα οποία έχουν υλοποιηθεί και πολλά τα οποία υλοποιούνται και θα υλοποιηθούν στη συνέχεια. Βάλουμε σειρά πραγμάτων για να φτιάξουμε, να δώσουμε τη δυνατότητα στους νέους ανθρώπους να οραματιστούν και να δημιουργήσουν το μέλλον τους. Φτιάχνοντας, αν θυμάστε, το σημερινό ΕΠΑΛ, τα νευτικά τμήματα στο σχολείο, μετά δημιουργώντας σχολή ΑΕΝ Καπιταναίων, γίνεται τότε και σχολή ΑΕΝ Μηχανικών που χωράει. Είδαμε και την διαδικασία, προχωρήσαμε το ένα κτίριο, θα προχωρήσουμε όμως με το κτίριο του σχολείου πάνω στους Φιλιανείς, όπου στείλαμε ειδικούς για να το ελέγξουν, να δουν αν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, αλλά πρέπει τέλος πάντων, ολοκληρώθηκε το ξέρω, να προχωρήσουμε και αυτό το να το χρησιμοποιήσουμε, γιατί είναι εκεί πραγματικά οι κτηριακές υποδομές σε συνεργασία με την χτύπη του Υπουργείου Υποδομών, να γίνουν και οι κτηριακές υποδομές των σχολών για να δημιουργήσουν μια σοβαρή υποδομή για τις σχολές. Αλλά με όλο αυτό το σκηνικό και με τους σχολητητών δημιουργήσαμε την αρχική εκπαίδευση στην Κάλυμνο και δώσαμε δυνατότητα στους νέους και τις Καλύμνου ακόμα να φτιάξουν ένα όραμα για το μέλλον τους. Δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μείνουν εδώ, να σπουδάσουν και να δημιουργήσουν οικογένειες, να κάνουν επενδύσεις που ήδη το βλέπουμε. Νομίζω πως όλοι αντιλαμβάνεστε και βλέπετε πως το τελευταίο χρονικό διάστημα, τελευταία 1-2 χρόνια, 3, η Κάλυμνος έχει αλλάξει προς το καλύτερο. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, βλέπετε, επενδύσεις, Airbnb, ανακαινήσεις, κόσμος, ενδιαφέρον τεράστιο. Ανοίξαμε με τη Βίλη Σέγγεν, με τη Βίζα 7 ημερών, που ήταν ο Πρωθυπουργός που ανακοίνωσε και με δικιά μας πρωτοβουλία από το Υπουργείο μας, τρέξαμε να λειτουργήσουν οι πύλες και να ξεκινήσουν στα 10 νησιά. Πήγαμε εκεί και βάλαμε με δικιά μου πρωτοβουλία, αυξήσαμε το τέλος και δώσαμε δυνατότητα σε ελληνικά ταμεία να έχουν έσοδα καλύτερα. Το μισό ευρώ το κάναμε 5 ευρώ, έτσι ώστε να έχουν καλύτερο έσοδο τα ελληνικά ταμεία για να μπορέσουν να κάνουν εργασίες που το έχουν ανάγκη για να βελτιώσουμε ακόμα τις υπηρεσίες και τις παροχές μας προς τους επισκέπτες του νησιού μας, όσο το με τα σκάφη αλλά και με τα σκάφη που φιλοξενεί το λιμάνι και η μαρίνα της Καλύμνου. Όλα αυτά λοιπόν τα βάλαμε σε μια σειρά και αυτό βλέπουμε. Ότι και πρόσφατα ανακοινώθηκε, όπως είδατε, και η νέα προβλήτα, 12 εκατομμύρια έργο, κάτι το οποίο από το 2004 συζητιόταν στο νησί της Καλύμνου, το ρημάσαμε, το βάλαμε κάτω, το συζητήσαμε, το οριοθετήσαμε, το προχωρήσαμε την περιφέρεια. Εγκρίθηκαν τα 12 εκατομμύρια, 11 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο μας μέσα από το ΕΣΠΑ Μεταφορών 2027, μέσα από τη δομή την τελική του ΕΣΠΑ και ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Φωκά και τον Γενικό Γραμματέα, τον Βαγγέλη Γεραζόπουλο και τον Υπουργό που το προχώρησε, το υπόγραψε, το εγκρίθηκε, γιατί αυτό δίνει μια άλλη διαδικασία πλέον, ένα άλλο άνοιγμα, ένα άλλο μέλλον στην Κάλυμνο. Ένα πρόβλημα που είχαμε με τα μεγάλα πλοία που δεν μπορούσαν να μπουν, το θα λυθεί. Όπως επίσης δίνουμε το δικαίωμα να έρθει και στην Κάλυμνο κρουαζιερόπλοια πλέον, να μπει και κάνουμε στο σχεδιασμό για την κρουαζιέρα. Πράγμα το οποίο και αυτό θα δημιουργήσει άλλες τοπικές για το νησί. Και παράλληλα, βέβαια, και ένας άλλος σχεδιασμός για να ξεμπλοκάρει και η κίνηση που υπάρχει κάτω στο λιμάνι της Πόθειας. Όλα αυτά λοιπόν γίνανε γιατί πραγματικά στο Υπουργείο δουλεύαμε νύχτα μέρα σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τον πρώτο βαθμό, με το δεύτερο, με τους επαγγελματικούς φορείς για να φέρουμε αυτό το οποίο ζητάει το νησί. Ένας σχεδιασμός, αλλά πώς, συντονισμένα και με κοινή απόφαση όλων μας. Αυτά λοιπόν τα προχωρήσαμε και αυτό το οποίο έμεινε λίγο πιο πίσω θα έλεγα, αλλά το βάλω και αυτό στην πορεία του, είναι ότι υπάρχει ανάγκη πλέον μιας μεγάλης μονάδας ή μονάδων αφαλάτου στο νησί για να σταματήσει πλέον οι γεωτρήσεις
και να αφήσουμε τον εντάτον ορίζοντα να ισορροπήσει και να βελτιωθεί, για να φτιάξουμε αφανατώσεις μεγάλη μονάδα, για να υπάρχει πλέον πραγματικά νερό, πόσιμο και νερό καλύτερης ποιότητας από αυτό που υπάρχει τώρα στο νησί και ταλαιπωρείται και ο κόσμος και επισκέπτες του νησιού. Όλα αυτά με σχεδιασμό. Όλα αυτά γίνονται και κάποια από αυτά έρχονται προγραμματισμένα. Και πάνω στις σχολές, για να γυρίσω και σχολές, τη σχολή Διτών, την οποία αναφασίζει το Δήμαρχο, ο οποίος τη λειτουργήσαμε πέρσι εμείς και φέτος έχει μπλοκάρει ήδη από το λογαριασμό του Δήμου 15.000 ευρώ στο λιμεναρχείο για να λειτουργήσει ξανά η σχολή της Χάλκης, η σχολή των Διτών στην Κάλυμνο άμεσα. Δεν άνοιξε, την ανοίξαμε μια χρονιά με τη λογική του 23, με τη λογική να ανοίξει ξανά το 24 και μία και δύο φορές. Απλά δεν υπήρχε το ενδιαφέρον το διάστημα το χρονικό μας πέρασε. Αναμένουμε από το λιμεναρχείο να βγάλει τους χρόνους και βέβαια εκεί πέρα κάναμε μια άλλη δουλειά και μια άλλη προσπάθεια να αλλάξουμε κάποια πράγματα στον κανονισμό, να μεγαλώσουμε το όριο ηλικίας, γιατί κλειστή σχολή σχεδόν 5 χρόνια, κάποιοι άνθρωποι μείναν εκτός των ορίων ηλικίας και είπαμε να το πάμε σε 45, το δουλεύουμε στην δουλειά, απλά δεν πρόλαβα να το βγάλω, γιατί δεν ήταν δικιά μου η αιμοδιότητα της υπογραφής, απλά να το προχωρήσουμε. Μίλησα με τον Δήμαρχο, τα είπαμε πριν, μίλησα με τον Έπαρχο, ζήτησα να σας δώσουν επιστολές, να ζητήσετε να γίνει παράταση και να υπάρχουν, να πάει 45 έτη για να μπορέσει να υπάρχει το ενδιαφέρον, έτσι ώστε να κλειδώσουμε την Κάλυμνο με την ναυτοσύνη, με την ναυτιλία και μόνο τα επαγγέλματα της ναυτιλίας. Έχει μεγάλη αξία και σημασία αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας όλοι. Η Κάλυμνος είναι η πρωτεύουσα της ναυτοσύνης μας, είναι ο μεγαλύτερος αλληλεκτικός στόλος στην Ελλάδα και πρέπει αυτό το νησί να δημιουργήσουμε και όχι το μύθο, γιατί δεν είναι μύθος, είναι πραγματικότητα. Απλά να το φτιάξουμε αυτό, αυτή την πραγματικότητα με το μύθο της, να τη βελτιώσουμε, να κάνουμε ένα καινούριο, ένα rebrand του νησιού, να δώσουμε έναν άλλο αέρα πλέον στο νησί για να πάρει τα άλματα της ανάπτυξης που έχει ανάγκη ο λαός της Καλύμνου και ο κόσμος που μένει σε αυτό το νησί. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Δήμαρχο για τη συνεργασία που έχουμε, την άψογη θα έλεγα. Να σας πω την αλήθεια, νομίζω το παρελθόν μας γνωρίζετε όλοι. Δεν είχαμε έτσι, θα έλεγα, ιδιαίτερες σχέσεις με τον Γιάννη, τον Μαστοκούπο. Ένα καλημέρα λέγαμε, μια επαφή κοινωνική είχαμε, αλλά με το που ανάλαβα ο Γιάννης Δήμαρχος και εγώ ήμουν υπουργός, εκεί την ώρα αμέσως τα γραφεία μας ήταν ένα, όπως και με το επαρχείο, με την περιφέρεια δηλαδή, λειτουργούμε για το νησί, για τους Καλύμνους, για το καλό των ανθρώπων μας. Το ίδιο το ολοκληρώνω, κάναμε και με την ΑΝΕΚ, όπου στα δύσκολα της καταφέραμε, κρατήσαμε ζωντανή την ΑΝΕΚ, την κρατήσαμε, τη στηρίξαμε με δικές μου σκληρές αποφάσεις και αντιπαλότητες, θα έλεγα, και την παραθέση που είχα σκληρές στο κέντρο. Κρατήσαμε την ΑΝΕΚ ζωντανή, δώσαμε τις γραμμές τις σημαντικές που είχαν, μία για το Βόρειο Κόντρομα και μία για τη Σπαλιά. Η ΑΝΕΚ κατάφερε να κρατηθεί. Υπάρχει μια κρεμότητα από το Υπουργείο, μια μεγάλη οφειλή προς την ΑΝΕΚ, η οποία από ό,τι μίλησα πριν από λίγο το Υπουργείο, πιστεύω μέχρι το αργότερο 20 Σεπτεμβρίου θα καλυφθεί ένα μεγάλο ποσό από τις υποχρεώσεις που οφείλει πλέον το Υπουργείο στην ΑΝΕΚ, για να μπορέσει και η ΑΝΕΚ να μπει, να βελτιώσει την καθημερινότητά της και να βελτιώσουμε και τις συνθήκες, να ξεχρεώσουμε κάποιες υποχρεώσεις του παρελθόντος, να υποαλύνουμε τις πληγές μας, αλλά παράλληλα να βελτιώσουμε και τους σκάφους μας, το οποίο είναι ο σχεδιασμό από το θυμάμαι του Προέδρου, να βελτιώσουμε το Κάλυμνος, ένα πλοίο που το αγαπάμε και το αγαπάνε όλοι οι νησιώτες, γιατί είναι πόσα χρόνια τώρα, 40 χρόνια, είναι το πλοίο που συνδέει τα νησιά μας, δίνει ζωή σε όλα τα νησιά και τα νησιάκια του Αιγαίου μας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πτυτικό σκέλος της άσκησης Tarang Shakti 24 στην Ινδία, στην οποία συμμετέχει και η πολεμική αεροπορία με 4 αεροσκάφη F-16 Block 52 Plus Advanced. Η άσκηση πραγματοποιείται στην αεροπορική βάση Jodhpur στο Ραντζαστάν της Βορειοδυτικής Ινδίας και σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, σκοπός της άσκησης είναι η συνεργασία των συμμετεχόντων σε ένα απαιτητικό πολυμερές περιβάλλον με στόχο την αναβάθμιση της διαλειτουργικότητας και την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας. Η ελληνική στρατιωτική παρουσία στην Ινδία έρχεται ως ανταπόδοση της πρόσκλησης της συμμετοχής της Ινδικής Αεροπορίας στην άσκηση Ινίχος 23 με αεροσκάφη Su-30. Τα περισσότερα σενάρια της άσκησης Tarang Shakti 24 είναι προγραμματισμένα να διεξαχθούν στα βορειοδυτικά της χώρας κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν.
Εκτός από την Ελλάδα και την Ινδία, με αεροπορικές δυνάμεις συμμετέχουν η Αυστραλία, η Ιαπωνία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μπαγκλαντές, η Σιγκαπούρη και η Ταϊλάνδη. Η Beyond είναι μια διεθνής έκθεση ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας που πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Αποτελεί σημείο συνάντησης των πιο λαμπρών μυαλών της περιοχής, των πιο καινοτόμων εταιριών αλλά και τεχνολογιών αιχμής, φιλοδοξώντας να γίνει κορυφαία διοργάνωση του είδους της στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Συνέντευξη τύπου πραγματοποιήθηκε για την παρουσίαση της 5ης Beyond 2025 Διεθνούς Έκθεσης Ψηφιακής Τεχνολογίας και Καινοτομίας από τον πρόεδρο της ΔΕΘ Αναστάσιο Τζίγκα, από τον Managing Director της BBEST Ευάγγελο Χαραλάμους και τον Co-Finder των Industry Disruptors Game Changers Μιχάλη Στάνγκο. Στη συνέντευξη παρέστη ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπασεργίου. Πάρα πολύ που μας θυμάτε, σας ευχαριστούμε πολύ που μας στηρίζετε. Η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην κλιματική αλλαγή. Η Beyond με το μέγεθος που μπορεί να αποκτήσει στην Αθήνα θα έρθει να βοηθήσει και τη Θεσσαλονίκη χρονιά παραχρονιά. Τι έχουμε να δείξουμε φέτος? Πρώτον έχουμε να δείξουμε μια αγορά, την ελληνική αγορά πληροφορικής, η οποία και μεγαλώνει και είναι προφανές και δεν το κάνει μόνο τώρα, πλέον δίνει τα φώτα της και στο εξωτερικό. Και με αφορμή τα έργα του Δημοσίου, που είναι πάρα πολλά, στο Υπουργείο μόνο, και δεν βάζω τα έργα των υπολείπων Υπουργείων, έχουμε κοντά στα 2,5 δισεκατομμύρια έργα πληροφορικής. Έργα τα οποία βγαίνουν από ελληνικές εταιρείες, από ελληνικά χέρια και μυαλά, και μακάρι να βρίσκαμε κι άλλα για να μπορέσουμε να είμαστε συνεπείς στα χρονοδιαγράμματα. Το Ταμείο Ανάκαμψης όμως ειδικά είναι αμήλικτο, τα ορόσημα είναι εκεί και θα πρέπει του χρόνου να κοντεύουμε, να τελειώνουμε τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Και θα έχουμε να δείξουμε πάρα πολλά από αυτά. Με πρώτο το κτηματολόγιο, και επιμένω σε αυτό, είναι το μεγαλύτερο έργο πληροφορικής σήμερα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει χώρα η οποία δεν ξέρει τι έχει και πού το έχει. Και τουλάχιστον πλέον με το κτηματολόγιο και με τις γενναίες αποφάσεις που πήραμε, κοντεύουμε. Τον Γενάρη θα έχουμε κτηματογραφήσει το 85% της χώρας και μέχρι τέλος του χρόνου το 100%. Με τα έργα της δικαιοσύνης, το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η υγεία και η δικαιοσύνη. Και εκεί πέρα πραγματικά πρέπει να δείξουμε πως και η υγεία, πολύ σωστά με τα δεδομένα τα οποία έχει και με αυτά τα οποία ψηφιοποιεί, αλλά και η δικαιοσύνη, που είναι ένας χώρος που βλέπω την ώρα αυτή τους συναδέλφους μου, τον συνάδελφο Υπουργό Γιώργο Φλωρίδη, τον Υφυπουργό, να θέλουν πλέον να μπούμε δυναμικά στη δικαιοσύνη και να βοηθήσουμε τους λειτουργούς της δικαιοσύνης να κάνουν το έργο τους πιο γρήγορο. Γιατί γρήγορη δικαιοσύνη είναι πολύ πιο γρήγορη ανάπτυξη για τη χώρα. Δεν μπορεί να περιμένουν υποθέσεις 2 και 3 χρόνια για να τελειώσουν. Δεν μπορούν υποθέσεις διαγωνισμών, που πλέον με την ευρυσίδα τα πράγματα είναι καλύτερα και χάρη και στην ψηφιοποίηση. Να δούμε υποδομές. Στην Ελλάδα ξεκινήσαμε αργά, το 19 ήμασταν στο 0% σε διείσδυση σεπτικών ινών σε σπίτια και πλέον μπροστά από σπίτια περνάει περίπου σε ένα ποσοστό 40% οπτική ίνα. Το θέμα είναι να τη φέρουμε και μέσα και θα υπάρξουν ανακοινώσεις και στην ΔΕΘ, όπου βοηθάμε ακόμα περισσότερο με τα βάουτσερ την διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης. Θέλω να σας παρουσιάσω τους συνδιοργανωτές της Beyond, τον κύριο Βαγγέλη Χαραλάμπου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της BBEST. Βαγγέλη, σε γνωρίζουνε? Σήκω λίγο. Να θυμηθούνε. Το γνωρίζετε καλά. Και τον Μιχάλη Στάγκο, τον Industry Disruptors. Θα λέω τα δύο. Το Game Changer θα το λες εσύ. Είναι μεγάλος ο τίτλος. Ο Μιχάλης ο Στάγκος, που είναι συνδιοργανωτής και αυτός. Τη Γιώτα την Παπαρίδου, την πρόεδρο του ΣΕΠΕ. Και ευχαριστώ και τα μέλη του ΣΕΠΕ. Βλέπω διάφορους εδώ, όπως είναι ο Δημήτρης ο Δάφνης και άλλους. Τη Γιώτα την Παπαρίδου είπα, την πρόεδρο του ΣΕΠΕ, τον πρόεδρο του ΣΕΚΕΕ, τον Μάνο τον Μακρομάλη, τον γενικό διευθυντή του ΣΕΒ, τον Γιώργο τον Ξηρογιάννη, δεν ξεχνάω κανένα από τους, και επίσης θα έχουμε και τέσσερις μάλλον παρεμβάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης του κυρίου Θεοδωρικάκου. Θα διαβάσω ένα σύντομο χαιρετισμό του εγώ, ο οποίος και αυτός υποστηρίζει το γεγονός. Του κυρίου, του Περιφερειάρχη Αττικής, του Νίκου του Χαρδαλιά. Θα δούμε το βίντεο που μας λέει κάποια πράγματα για την Beyond. Και τον Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κεντρικής Μακεδονίας, τον Νίκο τον Τζόλα. Λοιπόν, αυτοί είναι οι ομιλητές σήμερα. Θα είμαστε σύντομοι για να σας ανακοινώσουμε κάποια βασικά πράγματα που νομίζω αξίζει τον κόπο να τα πούμε, και μάλιστα σε μια περίοδο που για εμάς
τους εκθεσιακούς της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Είναι πολύ δύσκολη, γιατί καταλαβαίνετε, είμαστε σε οργασμό. Ελπίζουμε να σας δούμε όλους επάνω, τον Υπουργό σίγουρα, αλλά και όλους εσάς στη Θεσσαλονίκη. Θα χρησιμοποιήσουμε αρχικά, προγραμματίζουμε στις εκθεσιακές αίθουσες 1 και 2. Έχουν διαμορφωθεί και πολύ σύντομοι εταιρείες. Πήγε πολύ καλά. Νομίζω συμφωνούμε, είδαμε και τις παρατηρήσεις των πελατών. Λοιπόν, καλησπέρα. Δεν έχω εξοικειωθεί ποτέ με το να λέμε καλησπέρα 1 με 2 η ώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την αθλητική σας ενημέρωση.